Σοβαρά παραμένουν τα προβλήματα σε πολλές δομές δημόσιας υγείας λόγω των ελλείψεων ιατρικού και όχι μόνο προσωπικού. Προσπαθούν οι άνθρωποι να κάνουν το καλύτερο, αλλά δεν υπάρχουν αποτέλεσμα. Είναι εξαγγελίες του κύριου Μητσοτάκη αυτές. Εκεί να πάτε να ρωτήσετε, όχι τον κόσμο εδώ, στο Μητσοτάκη να πάτε. Εκεί. Θα σας πει αυτός μια χαρά. Χρειάστηκε το παιδί μου το καλοκαίρι να πάμε για νευροχειρούργο και δεν έχει δικότητα εδώ. Οπότε μας έλεγαν στην Τρίπολη. Λοιπόν, εκεί έχω ένα παράπονο τώρα, γιατί κλείσαμε ραντεβού από εδώ να πάμε εκεί, με την προϋπόθεση να μας δει ο νευροχειρούργος, ο οποίος δεν ήταν εκεί. Τώρα για το λόγο που απουσίαζε δεν το γνωρίζω, για να πω κάτι. Οπότε την είδαμε άλλη μέρα το πρωί το παιδί. 5 γιατρούς ακόμα, θα ήταν καλό για τους γιατρούς εδώ πέρα και για εμάς. Αλλά τα παιδιά κάνουν ό,τι μπορούν. Εγώ έχω κατά τα καλύτερα λόγια να πω για το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Και της Κυπαρσίας και γενικά δηλαδή παντού έχω γυρίσει πολλά νοσοκομεία. Τώρα να κάνω μια αστοπόρωση. Δεν υπάρχει, γιατί να μην υπάρχει. Δεν υπάρχει εγγελόγο πάνω έξω. Εγγελόγο. Δεν υπάρχει ρευματολόγο. Είναι έλλειψη γιατρός πολύ. Και πάμε σε ιδιωτικούς. Από αυτή την άποψη. Έχει έλλειψη γιατρούς αυτό, ναι. Αυτό τονίζομαι. Κατά τα άλλα σε εξυπηρετούν μια χαρά, δεν έχουμε πρόβλημα. Εμένα με στείλανε με συντριπτικά κατάγματα σε 4 σπονδύλους στο σπίτι μου, με επανεξέταση μετά από 10 μέρες. Ήμουνα σε κόμμα όταν ήρθα. Έχω αμνησία, δεν θυμάμαι ούτε τις 6 μέρες μετά που ήμουνα εδώ στο νοσοκομείο. Ξύπνησα σπίτι μου, προσπάθησα να σηκωθώ. Και όταν πλέον μετά στις 10 μέρες που ήρθα για επανεξέταση, με στείλανε στην Αθήνα στο ΚΑΤ. Πλέον δεν ήμουν επίγον περιστατικό. Πήγα στο ΚΑΤ και για να τελειώσω, μαγνητικές και αξονικές, περάσανε 5 μήνες. Ήμουν 5 μήνες χωρίς παυσίπονα, χωρίς αντιφλεγμονώδη, χωρίς τίποτα. Οι γιατροί στην Αθήνα μου είπανε ότι δεν σάπισε η πλάτη μου. Είναι καθαρά θέμα τύχης και καθαρά θέμα οργανισμού. Κανά δύο γιατρούς πρέπει να φέρουν ακόμα ογκολόγο που δεν έχουν και τρέχουμε στο Αττικό. Όπως έχω πρόβλημα, πάω ή στο Αττικό ή στην Τρίπολη καμιά φορά. Κάθε 3 μήνες, επειδή είχα ένα πρόβλημα, κάθε 3 μήνες έκανα μαγνητικές. Ένα χρόνο το είχαν χαλασμένο. Έξω δεν μπορούσα να πάω γιατί ήθελα 150 ευρώ συμμετοχή και έπρεπε να πάω ή στο Αττικό πάλι ή στην Τρίπολη μες, δεν είναι στην Κόρινθο. Στην παραδοχή των ελλείψεων αλλά και στην έλλειψη σοβαρού προγραμματισμού προχώρησε στην εκπομπή Τι λες τώρα της τηλεόρασης Best το αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με συναδέλφους. Δεν βγαίνει το πρόγραμμα καθαρά και εξάστερα. Είναι λιπές, είναι ανασφαλές. Να προσέξουμε λίγο κάποιες κλινικές που είναι πρώτης γραμμής, όπως είναι η δική μου, η χειρουργική, η παθολογική, η καρδιολογική, είναι εφημερίες πρώτης γραμμής για την εφημερία και αυτές θα πρέπει να είναι όχι στελεχωμένες, υπερστελεχωμένες.